ότι γενικότερα η χώρα μας διαθέτει ένα πολύ δυνατό επιστημονικό, μια επιστημονική, δυνατή επιστημονική κοινότητα. Έχουμε πολλά επιτεύγματα, έχουμε Ινστιτούτα με πολύ αξιόλογους ανθρώπους που κάνουν τις ερευνές τους. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά τα ωραία πράγματα μένουν και κλεισμένων των θυρών. Δεν βγαίνει στη ζωή, στη βιομηχανία, στον καταναλωτή. Η δική σας τεχνολογία πώς έχει μπει στη βιομηχανία, σε εμάς, τους πολίτες, τους καταναλωτές, με τι μορφή προϊόντων έχει κυκλοφορήσει έτσι κάτι? Κάνετε τρία ερωτήματα τώρα. Μα εμένα. Οι απορίες μου, ερχόμενοι εδώ, η αλήθεια είναι παθαίνεις ένα overdose πληροφοριών και δεν ξέρεις τι να πρωτορωτήσεις και τι είναι το καθένα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας. Ναι. Τι προϊόντα έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά από τον χώρο αυτό? Από το δικό μας χώρο. Από το δικό σας, ναι. Να δούμε και την εφαρμογή. Να πούμε το εξής, ότι επειδή πλάτιασε πλέον πολύ η νανοτεχνολογία, μια και συνενώθηκε με όλες αυτές τις επιστήμες, πέρασε από το εμβρυϊκό στάδιο και είναι στο επόμενο στάδιο, αρχίζουν και μπαίνει σε πολλές περιοχές. Μερικές περιοχές όμως τρέχουν γρηγορότερα, διότι οι εφαρμογές είναι πιο άμεσες. Για παράδειγμα, να πω ένα θέμα το οποίο έχουμε και αύριο μια ημερίδα και σημαίνει ότι πάμε και πολύ καλά εδώ, θα ίσως το εξηγήσουμε για ποιο λόγο, είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά. Είναι μια καινούρια κατηγορία ηλεκτρονικών, σαρώνει μια μεγάλη περιοχή, είναι ένα κομμάτι της νανοτεχνολογίας. Έχει να κάνει τόσο με τα ηλεκτρονικά, έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με το φωτισμό, έχει να κάνει με τους αισθητήρες, έχει να κάνει με τους βιοαισθητήρες. Πολλά θέματα βάζω μαζί. Λοιπόν, είναι μια κατηγορία. Μαζί εδώ μπροστά μου τώρα, για παράδειγμα, έχω ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο, για να το δείξω ακόμη καλύτερα, πηγαίνει και φτιάχνεται, αναπτύσσεται πάνω σε μια ζελατίνη. Δηλαδή, ποια ζελατίνη? Αυτή τη ζελατίνη την οποία χρησιμοποιούμε στο σπίτι για να καλύψουμε τα τρόφιμα όταν βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων κτλ. Τι σημαίνει? Ότι έκανα αμέσως, όπως το δείχνω τώρα, πάνω σε ένα εύκαμπτο υπόστρωμα. Μέχρι τώρα όλη η τεχνολογία, η γνωστή των ηλεκτρονικών ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, γινόταν πάνω σε άκαμπτα, στην καλύτερη περίπτωση ένα γυαλί. Δεν μπορώ να το λυγίσω. Βρήκαμε λοιπόν ότι υλικά, τελευταία δεκαετία, ότι αντίστοιχα υλικά, οργανικά, αυτά που είπαμε στη χημεία, άνθρακας, υδρογόνο μαθαίναμε, ενώ το πυρίτιο είναι στοιχείο, μπορούν και αυτά να δώσουν τα ίδια φαινόμενα που δίνει και το πυρίτιο. Αλλά η απλότητα, πιο απλή, μπορούμε να τα εκτυπώσουμε. Όπως εκτυπώνουμε με μία μπογιά, παίρνουμε μία σπάτουλα και κάνουμε ένα λεπτό στρώμα. Αυτά τα λέγαμε πριν χρόνια, θα λέγανε ότι είμαστε εξωγήινοι. πριν από 5 χρόνια περίπου, 6 να τα λέγαμε, ήδη εξεγίνει. Ότι θα κάναμε πριν 7 χρόνια, 8, ότι θα κάναμε ένα φωτοβολταϊκό και θα το γύριζα τώρα εγώ αυτό το φωτοβολταϊκό έτσι, ότι θα μπορούσε αυτό το κομμάτι να το βάλω όπου θέλω, στο ρούχο μου, στην τσάντα που κουβαλάω για να φορτίσει ένα κινητό. Επομένως, αρχίζουν να γίνονται πιο απλά τα πράγματα. Μπαίνει η διάσταση εδώ, πέρα από εκείνο, εκεί μπορώ να δω ένα κύκλωμα. Μια RAM μνήμη, λέμε, καταχώρησης, είναι με εκτύπωση, ενώ πριν γινόταν μόνο με την τεχνολογία του πυρητίου μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, πολύ ακριβό, ναι, δαπανηρό, μόνο σε άκαμπτα υποστρώματα, τώρα μπορώ να κάνω σε οποιοδήποτε υπόστρωμα θέλω. Και βγάζει μια σειρά εφαρμογές. Ξεκίνησαν να δουλεύουμε ιδιαίτερα σαν μια μεγάλη κατηγορία εφαρμογών στην τεχνολογία, γιατί μπήκαμε πολύ γρήγορα στα αποτελέσματα αυτής της περιοχής. Μάλιστα, δεν σταματήσαμε εκεί. Να πω ότι δεν υπάρχει σταμάτημα ουσιαστικά. Όταν μπεις κάπου σε μια τέτοια διαδικασία, σε ένα τέτοιο δρόμο, πρέπει συνέχεια να βελτιώνονται τα πράγματα. Κάποια από αυτά, αν μπορούν να βγουν πέρα από δημοσιεύσεις, πατέντες, θα βγουν προς την αγορά. Δηλαδή, η αγορά ψάχνουμε να βρούμε επενδυτές, να γίνει μεταφορά της τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να πάει στην πραγματική οικονομία. Διότι τότε έχει αξία. Σε τι φάση είμαστε τώρα εδώ πέρα? Είμαστε στη φάση, τουλάχιστον σε αυτές τις εφαρμογές που μιλάμε, με πολλούς ενδιαφερόμενους από την επενδυτές εν δυνάμει, από εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες στις οποίες συνεργαζόμαστε ήδη με ερευνητικά προγράμματα, τα προγράμματα για παράδειγμα συνεργασίας, θα πω αυτό, μέσα από το ΕΣΠΑ, ή ευρωπαϊκά, τα οποία προσπαθούν να κάνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το technology transfer. Άλλοι επενδυτές ή οίκοι από οικονομική οίκη, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν τεχνολογία σε
βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Μάλιστα. Και άλλες περιπτώσεις να δημιουργούνται μικρές spin-off εταιρείες. Αύριο που έχουμε αυτή την ημερίδα, αυτά θα παρουσιαστούν. Οι ομάδες, οι στάδες, όπως λέμε, clusters ελληνιστοί από εταιρείες, οι οποίες εδώ στην Ελλάδα εννοώ, εδώ στην περιοχή μας, 16-18, οι οποίες προσπαθούν να ενσωματώσουν στη διαδικασία και στο πώς θα μεταφέρουν αυτές τις τεχνολογίες ή πώς θα χτίσουμε καινούργιες εταιρείες. Τώρα, αυτή η διαδικασία, αυτό το πρόσθεσο, όπως λέμε, παίρνει λίγο χρόνο. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται κεφάλαια, χρειάζονται οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, για παράδειγμα, οι εταιρείες, να καταλάβουν πόσο γρήγορα, τι δυσκολίες έχουμε. Χρειάζεται να αναπτύξουμε πέρα από τα πρότυπα αυτό εδώ. Να πάει να γίνει σε μεγάλη επιφάνεια, ακόμη μεγαλύτερη, να παράγεται σε μεγάλες ποσότητες, να είναι υψηλής ποιότητας όχι μόνο το δοκιμαστικό, αλλά όλη η διαδικασία, να βρούμε τα όργανα, μπαίνουν πολλά πράγματα μέσα και βέβαια να βρεθούν, ο καθένας ενδιαφέρεται για ένα προϊόν. Εδώ μιλάμε τώρα μια δεκάδα, μια εικοσάδα προϊόντων, μια μεγάλη γκάμα. Υπάρχουν μέσα σε αυτή το ενδιαφέρον εταιρείες χημικών, που θέλουν να κάνουν τα υλικά, την πρώτη ύλη. Υπάρχουν εταιρείες ηλεκτρονικών που θέλουν να τα πάρουν έτοιμα και να τα εφαρμόσουν στα ρούχα μας, στον αυτοματισμό, στους σένσορες. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται από συνέργειες, έρχεται με συνεργασίες. Πολλές συνέργειες. Πολλές συνέργειες και επηρεάζει όχι μόνο πολλούς κλάδους, όχι μόνο πολλές εταιρείες, αλλά δημιουργεί και πολλές καινούργιες και βάζει και κοινή. Μιλάμε τώρα για τον τόπο μας, για το χώρο μας εδώ, και άλλες οι οποίοι κάθονται και δουλεύουν έτσι από μόνοι τους, προσφέρουν υπηρεσίες κάπου στους Γερμανούς, στους οπουδήποτε. Για παράδειγμα, πρέπει να γίνει σχεδίαση αυτινού. Όσοι κάνουν σχεδίαση design, και έχουμε είμαστε πολύ καλοί σε αυτό στην Ελλάδα, βρίσκουν αμέσως δουλειά. Κάθε εφαρμογή που πάμε θέλει καινούριο σχεδίαση. Είτε είναι για τα φωτοβολταϊκά, είτε είναι για το φωτισμό. Ο LED, λέμε, έχει μπει στη ζωή μας, έχετε ακούσει τα LED, τα λεντάκια λέει. Τώρα βάζουμε σε ένα όμικρο μπροστά, οργανικό, είναι τα OLEDs. Λέμε τηλεοράσεις LED. Οι συνέργειες είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον δημόσιο ή και τον ιδιωτικό χώρο? Χωρίς και τον ιδιωτικό δεν γίνεται κάτι, γιατί αν είναι μόνο δημόσιος, δηλαδή τα πανεπιστήμια για παράδειγμα, γιατί δημόσιο έχει κάποιο κέντρο, μεταξύ μας τα μιλούσαμε, θα τα παρουσιάσαμε, θα τα αναπτύσσαμε. Ναι, η έννοια της εξωστρέφειας εδώ πάει ότι δεν τα κάνουμε, ούτε εμείς μελετάμε για τον εαυτό μας να λύσουμε τις απορίες μας. Το κάνουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα και για να έχουμε και οικονομική συνέχεια το κάναμε, βρήκαμε ένα ποσό ή από το μισθό μας, το κάναμε, τελειώσαμε. Πρέπει να έχει συνέχεια. Λύσαμε τις απορίες μας. Είναι σαν να παράγει και εμείς, δηλαδή, μια εταιρεία να παράγει προϊόντα, να τα βάζει στο ράφι και λέει: αυτή είναι η δουλειά μου, εγώ το έκανα, τα βάζει στο ράφι. Καμία εταιρεία, κανένας φορέας δεν δουλεύει μόνο έτσι, να κάνει αυτό το πράγμα και η δική μας απορία μόνο. Βεβαίως, να πούμε κάτι. Πρώτον, πού βρεθήκαν όλα αυτά τα χρήματα, τα πανάκριβα για αυτόν τον εξοπλισμό, και δεύτερον, τι θόρυβος είναι αυτός που ακούμε? Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Επειδή δουλεύουν τώρα τα μηχανήματα, ουσιαστικά δουλεύουν όλο το 24ωρο, όλη τη εβδομάδα, όλο το χρόνο. Είναι αντλίες οι οποίες τραβάνε τον αέρα, αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας. Όταν ξεκινάμε σε αυτόν τον θάλαμο από εδώ μέσα, υπήρχε αέρα στην αρχή του, τον ανοίξαμε, το τραβάνε και πρέπει να πάει σε συνθήκες, να το πω τώρα, 6 τάξεις, 7 τάξεις, 8 τάξεις, πιο χαμηλή πίεση από την ατμοσφαιρική. Μάλιστα. Για να κάνουμε μερικές από τις τεχνολογίες, μερικά από τα πράγματα, ή να κτίσουμε άτομο-άτομο μία δομή για να πάμε στην ανατεχνολογία. Επομένως, χρειαζόμαστε μια σειρά από αντλίες. Αυτή που ακούγεται λέγεται μηχανική, γι' αυτό και βγάζει. Υπάρχουν και οι turbo, οι οποίες είναι λίγο αθόρυβες και δεν ακούγονται εκείνες εκεί. Αλλά τι σημαντική επένδυση είναι εδώ πέρα? Τώρα, σε αυτό το χώρο μόνο που βλέπουμε, σε αυτό το εργαστήριο, πρέπει να είναι 2-3 εκατομμύρια επένδυση, 2 εκατομμύρια περίπου, 3 εκατομμύρια. Το εργαστήριο μόνο της τεχνολογίας που είναι εδώ στο Αριστοτέλειο πρέπει να έχει γύρω στην 8 με 10 εκατομμύρια εξοπλισμό αυτή τη στιγμή, ο οποίος συμπληρώνει αυτόν τον αντίστοιχο ή άλλα εργαστήρια σε άλλα σημεία. Άλλα, δηλαδή, αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν αξιοποιηθεί? Πολλά ξεκίνησαν και από ελληνικά μεγάλα προγράμματα μεξιακά. Από το 1991-92, προγράμματα STRIDE, στα ΕΠΕΤ που είχαμε.
βοήθησαν σε εξοπλισμό και τα υπόλοιπα όλα ήρθαν από ευρωπαϊκά. Πολλά είναι αποτελέσματα δοκιμαστικών. Για παράδειγμα, αυτό το όργανο τώρα που βλέπω, ή αυτό το όργανο, ή πολλά όργανα πάνω. Αυτό που βλέπετε, για παράδειγμα, από εδώ ως εκεί, ήταν ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε σε ένα έργο. Το οποίο μας έμεινε εδώ, ήταν κέρδος μας. Επειδή εμείς είχαμε την ιδέα, δουλέψαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέρα από τα άλλα τα οικονομικά που ήρθαν κυρίως για το προσωπικό, αλλά και για τα όργανα, ξέρω εγώ, έμεινε και αυτό σαν το πρότυπο. Άρα είχαμε το πρώτο πρότυπο που χτίσαμε από εκεί μέσα και μας έμεινε. Όλο αυτό το σύστημα, για παράδειγμα, ήταν το πρότυπο που χτίσαμε. Ήταν ένα ειδικό, το οποίο για να πάει να το αγοράσει κανείς, θέλει μαζί με τα άλλα συστήματα που έχει πάνω, είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Άρα μας έμεινε ένα όφελο στο πρότυπο. Μας έμεινε το πρότυπο. Αν σας αφήσουμε να μιλήσετε για τον τομέα σας, νομίζω ότι δεκάδες, εκατοντάδες εκπομπές δεν θα φτάσουν να τα αναλύσουμε όλα. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια ωραία εισαγωγή για τα αφιερώματα που θα ακολουθήσουν στο kbusiness.gr, με αφορμή και το συνεδριό σας, αλλά και με αφορμή ότι πρέπει να δείξουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εδώ πέρα μέσα. Γιατί έχετε κάνει πραγματικά ωραία πράγματα. Δεν είναι τόσο για να δείξουμε ότι κάνουμε. Το οποίο το κάνουμε. Αυτό που είμαι και προηγουμένως. Πώς θα το εφαρμόσουμε και στον καταναλωτή αυτά, πώς θα βγούμε στην βιομηχανία. Έχουμε ένα χρέος. Πρέπει να διαμορφώνουμε και τους πολίτες να ακούνε για αυτά τα πράγματα. Ένα είναι να πιστεύουν ότι γίνονται και εδώ στην Ελλάδα και έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Και δεύτερο είναι ότι να ακούνε και οι ενδιαφερόμενοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Και οι ενδιαφερόμενοι είναι οι επενδυτές. Είναι οι επιχειρηματίες. Από πού θα ενημερωθούν. Πρέπει να μάθουν, να εκτιμήσουν και αυτοί θα πάρουν την απόφαση αν δίνει κάποιες λύσεις στις ιδέες που έχουν ή στην επένδυση των χρημάτων που έχουν. Γιατί ο επενδυτής σημαίνει ότι ρισκάρει κιόλας. Εκτιμά, βλέπει χρόνο και λέει ότι είναι μια κατάλληλη ιδέα για μένα. Υπάρχουν αυτές οι ιδέες, πρέπει να ενημερωθεί. Κλείνοντας, συγκριτικά με την Ευρώπη, σε τι στάδιο είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στον τομέα αυτόν. Στον τομέα αυτόν, ουσιαστικά, συνδημιουργήσαμε μαζί με 5, 6, 7 στην αρχή, τώρα υπάρχουν 100, ίσως και παραπάνω, εργαστήρια στην Ευρώπη, αυτή την τεχνολογία, ιδίως τα οργανικά ηλεκτρονικά. Στην νανοτεχνολογία που ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα, είμαστε μέσα στη διαδικασία να φτιάχνεται αυτό εδώ. Ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, με ένα μεταπιακό, μαζί με συναδέρφους από το Τμήμα Φυσικής, Χημίας, Βιολογίας, το Πολυτεχνείο, το Δημόκρητο, την Πάτρα. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο μεταπιακό στην νανοεπιστήμια, στην νανοτεχνολογία στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχουν 500 μόνο στην Ευρώπη. Ίσως παραπάνω, αλλά τέτοιος είναι ο αριθμός. Λειτουργεί 10 χρόνια. Άρα μπήκαμε στην εκπαίδευση, στο training. Προχωρήσαμε στο να κάνουμε ένα δίκτυο. Νάνονετ, ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο. Νανοτεχνολογίες, νανοβιοτεχνολογίες. Σήμερα έχει 300 περίπου μέλη από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική. Ξεκινήσαμε να κάνουμε, να δημιουργούμε συνεργασίες μεταξύ αυτών. Είναι εργαστήρια αυτά, δεν είναι απλώς άτομα. Που σημαίνει και οι απόφοιτοί μας μπορούν να πάνε να κάνουν διπλωματικές, διδακτορικά εκεί πιο εύκολα, να βρίσκουμε partners, συνεργάτες για να υποβάλουμε προτάσεις στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία αρχίσαμε να συντονίζουμε. Συντονίσαμε πολλά τέτοια προγράμματα, από τα οποία τώρα μία ιδιαίτερα περιοχή ήταν τα οργανικά ηλεκτρονικά, τα οποία είπαμε τα αναπτύξαμε. Και αυτό θα πηγαίνει. Δεν έχει σταματημό.